Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ διαγωνίζονται για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Έφτασα Νέα Ιωνία, δεν έχω ιδέα που πάω. Πάω να βρω το πρώτο μαγαζί. Αποστολή τους να αγοράσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα της εβδομάδας. Ακούγεται παιχνιδάκι, κι όμως τα ψώνια γίνονται σε περιορισμένο χρόνο και με συγκεκριμένο μπάτζετ, άρα δεν λείπουν τα πρόοπτα. Έχω ένα θέμα με τον αστράγαλό μου. Δεν μπορώ να κάνω την κίνηση αυτή εύκολα. Στο τέλος κάθε μέρας, μεταμορφώνονται σε μοντέλα στην πασαρέλα και βαθμολογούνται για τις επιλογές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η διαγωνιζόμενη που θα έχει συμπληρώσει την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Κομψίνωνα λοιπόν είναι το θέμα αυτής της εβδομάδας. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 20χρονη Κέλλη. Ψώνισε στην αγορά της Νέας Ιωνίας. Ούτε σαν ιδέα δεν θα ήθελα να βγάλει το πάνω φόρι. Σχολιάστηκε για τις ενδυματολογικές της επιλογές. Ούτε η γιαγιά μου. Περπάτησε στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Σε είδα και φώτισε όλος ο χώρος. Και βαθμολογήθηκε με 8,25 στα 10. Την Τρίτη, η 30χρονη Μαρία έκανε τις αγορές της στο Ήλιον. Θα πέσει το μωρό από τα χέρια σου και εκεί θα χρειαστούμε 166. Μετά από πολλές δοκιμές βρήκε το ιδανικό για εκείνη σύνολο, ώστε να είναι μια κομψίνωνα, κρύθηκε... Γενικά ήταν πολύ μονότονο στα χρώματα. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Την Τετάρτη έκανε τα ψώνια της η 49χρονη Ζωή, στην αγορά του Παλαιού Φαλήρου. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να κουτσένει με φλατ παπούτσια. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της, βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρύθηκε... Φόρεσε total white και ήταν σαν ύφη. Και βαθμολογήθηκε με 7,25 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 23χρονη Εύα όργωσε την αγορά του Πειραιά, με σκοπό να γίνει μια κομψίνωνα. Η δαντέλα δεν πλησιάζει τόσο πολύ το παραμύθι και πολύ μπουζούκια πλησιάζει. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο, κρίθηκε... Σίγουρα θα εντυπωσιάσει όλους στην εκκλησία. Και βαθμολογήθηκε με 7,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Θεόνης. Πάμε στο σπίτι της στα Πατήσια να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Περάστε να σας δείξω τα ρούχα μου. Γεια σου, Θεόνη μου. Θεόνη, να ανάψω τα κεριά να κάνω ρομαντική ατμόσφαιρα. Εδώ φαντάζομαι έχεις τα ρούχα σου και τις κούκλες. Πού είσαι, έβρεσες κάνα αυγό? Εδώ είναι το δωμάτιό μου, εδώ είναι η αγαπημένη μου ντουλάπα. Θα σας δείξω μερικά κομμάτια που λατρεύω. Καλά, ωραίο ζωολογικό κήπο έχεις εκεί στην ντουλάπα σου, φοβερή. Ρε μπάσκε, δεν είναι 28 ετών αλλά 18. Εν πάση περιπτώσει, τι θα δούμε πρώτα? Το πρώτο είναι αυτό το μπλουζοφόρεμα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Είναι καλοκαιρινό. Μου ανεβάζει τη διάθεση και φοράω και βράδυ με τακούνι. Και σε εμάς ανεβάζει τη διάθεση, γιατί είναι υπέροχο κίτρινο με πολύ ωραίο μανίκι, ωραίες ασυμμετρίες. Πολύ ωραία επιλογή, μ' αρέσει, σε φωτίζει, μπράβο. Ιδιαίτερο σε αυτό το ρούχο είναι τα μανίκια που δεν είναι κλασικά και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έτσι χωρίζει. Είναι το ρόλο της μαμάς και όσες φορές έχω φορέσει έχω ακούσει καλά σχόλια. Μου αρέσει πολύ το κίτρινο, θεωρώ ότι σου ταιριάζει. Επίσης πολύ ωραία η λεπτομέρεια στο μανίκι με την ασυμμετρία. Το χρώμα είναι πολύ έντονο καλοκαιρινό. Πιστεύω επειδή είσαι πολύ μελαχρινή θα σου πηγαίνει. Αυτό το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι φλωράλ, καλοκαιρινό. Το χωρώ συνήθως με σαρβίλες. Ο Χριστός και η Παναγία με αρβίλες, όχι ούτε καν. Από πρωί μου αρέσει πάρα πολύ. Το συνδυάζω λίγο διαφορετικά, να μην είμαι κλασικό κοριτσάκι με μπαλερίνες και ένα δερμάτινο ζάκετ. Τα λες τέλεια καταρχήν και το φόρεμα αυτό είναι αρκετά ωραίο.
Ίσως θα ήθελα κάποιο άλλο μοτίβο με φλωράλ, αλλά και αυτό καλό είναι. Μπορεί να λατρεύω τα φλωράλ. Καταδικάστε με. Μπορεί να αγαπάω όλα τα χρώματα που έχει αυτή τη στιγμή το φόρεμα μέσα. Αλλά δεν είναι για σένα, για πιο μεγάλη ηλικία, πολύ τσουβάλι. Την τσουβάλιασε. Δεν μου αρέσει, συγγνώμη. Αυτό το σακάκι είναι ολόσωμο, έχει σορτσάκι μέσα. Oh. Είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Είναι δώρο από έναν φίλο μου. Καρδιακό. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω φορέσει πρωτοχρονιά. Πώς σου μπήκε? Και θεωρώ ότι είναι γούρικο. Πολύ ιδιαίτερο, όντως, και πολύ καλοκαιρινό. Μου αρέσει jumpsuit, pinstripe. Ωραία χρώματα που ταιριάζουν τέλεια μεταξύ τους. Πράσινο κυπαρισί, μπλε, λευκό. Πάρα πολύ ωραία. Όταν έχω φορέσει αυτό το κομμάτι, έχω δεχτεί πολύ ωραία σχόλια τα πόδια μου. Από τα πόδια σου. Γιατί το φαίνονται πιο μακριά και πιο λεπτά. Το ότι είναι ενιαίο το σακάκι με το σορτσάκι, περιττό να σου πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είσαι πολύ μπροστά. Μπράβο. Είναι πολύ ιδιαίτερο και κεντρικό κομμάτι. Κεντρικό. Μ' αρέσει που είναι μονοκόμματο. Το βρίσκω πολύ σεξι. Έχω τρέλα με τα παπούτσια. Όπως λένε και οι φίλοι μου, είμαι 40 πονταρούσα. Δεν εξηγείται αλλιώς να διαθέτω τόσα στη ντουλάπα μου. Πώς έχεις πια? Έχω διαλέξει όμως τα καλύτερα. Και θα σας δείξω τώρα αμέσως. Για να δούμε. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Είναι στο χρώμα το μπες. Αναδείκνει πάρα πολύ ωραία το πόδι μου. Μου αρέσει η χρυσή λεπτομέρεια μπροστά. Θεωρώ ότι δίνει μια πιο chic διάθεση στη γόβα. Έχουν αρκετά ψηλό τακούνι. Δεν είμαι κοντή, είμαι ψηλή, αλλά μου αρέσει να γίνω πιο ψηλή και να κλαίω την εντύπωση. Δεν χρειάζεται και να είσαι κοντή για να βάλεις ψηλά τακούνια. Το αντίθετο, όσο πιο ψηλή είναι η γυναίκα, τόσο πιο ψηλό πρέπει να είναι και το τακούνι. Σαν μοντέλο σου, παιδί μου, όχι απλά ψηλή. Oh. Έχεις ποδάρες και μπράβο που φοράς τακούνια για να την δείχνει. Το μοντέλο Θεόνη μας δείχνει άλλο ένα ζευγάρι. Αυτά τα πέδιλα, ψηλοτάκουνα, έχει αυτή η λεπτομέρεια διχρωμία που αναδεικνύει πάρα πολύ ωραία το πόδι. Αυτό το παπούτσι είναι το μοναδικό, νομίζω, που μπορώ να φορώ από πρωί μέχρι βράδυ, άμα χρειαστεί, να χορέψω, να διασκεδάσω και να είμαι πολύ άνετα. Εντάξει. Λέγε. Το άκουσα κι αυτό. Πρωί μέχρι βράδυ αυτό το παπούτσι, ούτε καν. Μην το σκεφτείς να το κάνεις. Θέλει. Πολύ ωραία γεωμετρία, πολύ ωραίο τακούνι, ωραία μπαρέτα, αγαπημένα. Πολύ ωραία βραδινά, μια χαρά. Μου αρέσουν τα λουράκια στο πάνω μέρος και το δέσιμό του στον αστράγαλο. Φοριέται χειμώνα καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Θράψη κάνει Θεόνη. Αυτά τι είναι? Το επόμενο είναι πιο καθημερινό. Έμεινε. Τι είναι αυτό? Μου αρέσει πάρα πολύ το ιδιαιτερότητα που έχει. Τι ιδιαιτερότητα? Είναι έτσι διαφορετικό από το απλό. Είναι πάρα πολύ άνετα. Το φοράω από πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε αυτό. Γριαδί τελείως. Γριαδί. Μαργαρίτα είναι αυτό. Δεν μου αρέσει επίσης. Τα πούπουλα είναι λες και έχεις μαδίσει κότα. Δεν πάει πάνω στο παπούτσι. Γλυκιά. Εντάξει, τι να σου πω. Ούτε από το πρωί φοριέται, ούτε μέχρι το βράδυ φοριέται. Γενικώς δεν φοριέται αυτό το παπούτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα loafers. Μ' αρέσουν πολύ τα λουλούδια τα διακοσμημένα. Είναι αυτό που λέω, να έχει μια διακόσμηση ωραία το παπούτσι, να κάνει και λίγο πιο βραδινό άμα θες, να έχει ας πούμε μια τσαχπινιά, μια στυλιστική υπεροχή. Μ' αρέσουν μέχρι άνοιξη. Καλοκαίρι με τίποτα δερμάτινο παπούτσι, τόσο βαρύ, ε. Σε αυτό το παπούτσι με ξετρέλανε αυτά τα χρώματα που έχει πάνω του. Όταν το φοράς, το φωνάζεις. Είμαι πολύ extreme. Καλά κάνεις και φοράς τέτοια παπούτσια γιατί είσαι και εσύ ιδιαίτερη. Για το ανδρόγυνο στυλ πάει με το μαλλί σου που είναι λίγο κοντό. Μόνο η μαργαρίτα ανάλειπε, κατά τα άλλα είναι υπέροχο. Μετά τα παπούτσια, μεγάλη μου αγάπη είναι οι τσάντες. Αλλά θα σας δείξω τα λίγα και τα καλά που έχω ξεχωρίσει. Φτάνεις! Αφού είπαμε, είσαι δίμετρη. Το πρώτο και το αγαπημένο είναι αυτό το backpack. Καμιά δεν θα το πει σωστά. Είναι καθημερινό, το φοράω από πρωί μέχρι το απόγευμα. Καλά. Αυτό δεν είναι ένα απλό backpack. Έχει μια τίκρη. The eye of the tiger. Ένα πουλί, τα λουλούδια που τον κάνει έτσι ιδιαίτερο και ανοιξιάτικο. Μια χαρά, δεν είναι υπερβολικό, καθημερινό. Σου πηγαίνει, ειδικά όταν το styling είναι πιο ίσο και πιο μαζεμένο, είναι μια χαρά. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι λεπτομέρειες με τα ζωάκια και τις τίγρεις και όλα αυτά. Ζωάκι, τίγρεις! Το προτιμούσα τελείως σχέτο. Μου θυμίζει λίγο σχολικό backpack με τις στάμπες επάνω. Σαν χθες. Εντάξει, είναι μια ωραία πρωινή εκδοχή. Η αποκαθήλωσης. Όπα. Την επόμενη τσάντα που θα σας δείξω είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι λίγο πιο rock style. Είναι δώρο μιας φίλης μου. Πολλά δώρα σου κάνουν. Έχει πολλά troops και πολλές αλυσίδες. Είναι πολύ μεγάλο μέσα, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά χωράει πολλά πράγματα και αυτό με βοηθάει κάθε μέρα
να το έχω μαζί μου όλα τα πράγματα που μου είναι απαραίτητα. Τραγική. Δεν μπορώ να την κοιτάξω. Δεν είναι άσχημη, διαθέτει και μια ροκιά πες. Αλλά βρίσκω υπερβολικές αλυσίδες που κρέμονται. Θα προτιμούσα τα κρόσια χωρίς τις αλυσίδες. Σε αυτή τη γωνία θα σας δείξω, εκτός από τα λατρεμένα μου ταξίδια που έχω φέρει αναμνηστικά, Φιλέας Φόγκ, και τα αξεσουάρ που είναι ένα ιδιαίτερη αγάπη για μια κοπέλα. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι αυτά τα γυαλιά. Σε αυτό το γυαλί μου αρέσει που είναι μεγάλο, ιδιαίτερο. Το τατουάζ ξεθόριασε. Και ξεχωρίζω, μπορώ να το πω ότι κλέβω την εντύπωση. Πολλές κλοπές κάνεις. Τι λέτε, μου πάει η κορίτσια? Όχι ρε παιδιά, δεν μπορώ. Εξορχισμός. Όχι, συγγνώμη. Ελεύθερα. Συγγνώμη παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, έπιασε νευρικό. Εγώ λέω ναι. Θέλω όμως τα μαλλιά σου πιασμένα και κόκκινο κραγιόν. Μου αρέσει ο λεπτός βραχίωνας, δεν μου αρέσει τόσο πολύ η πεταλούδα και το άνοιγμα που κάνει εκεί στο μέτωπό σου. Αυτά εδώ τα σκουλαρίκια, το έχω πάρει δώρο τον εαυτό μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτά τα σκουλαρίκια και ελπίζω να αρέσει και στα κορίτσια και στη Βίκη, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα, όπως θα δείτε, δεν είναι το ίδιο, είναι ξεχωριστό το σχήμα και ας είναι μαζί το ζευγάρι. Θα σου κάνω μία πρόταση. Θα ήθελα να κόψεις το μαλλί σου ένα ωραίο γεωμετρικό καρέ κάτω από τα αυτιά σου. Τότε τα σκουλαρίκια θα σου πηγαίνουν πάρα πολύ ωραία, αλλά και το πρόσωπό σου θα είναι πιο έτσι γαλλικό, θα είσαι λίγο πιο γαλλιδούλα. Εγώ θα φόραγα το ένα από τα δύο με τα μαλλιά από τη μία πλευρά και να φαίνεται μόνο το ένα σκουλαρίκι. Γιατί και τα δύο μαζί είναι λίγο υπερβολή. Αλλά αν το έχεις και τα συνδυάζεις και τα δύο μαζί, θα να μπράβω. Και τέτοια υπερβολή και ξεχωριστά μεταξύ τους. Τι να πεις. Υπερβολικά. Απλά υπερβολικά. Η σχέση μου με το μακιάζ είναι πάρα πολύ καλή. Συνεννοείστε. Με διαφορά ότι το πρωί δεν βάζω καθόλου. Θεά. Μπορώ να βγω έξω χωρίς μακιάζ, ούτε να βάλω ούτε κραγιόν ούτε μάσκαρα. Θέλω να ανασένει το δέρμα μου. Γιατί βάφομαι πάρα πολύ έντονα βράδια που δουλεύω. Θα σας δείξω γι' αυτό το λόγο βραδινό μου μακιάζ. Πάμε για το νυχτοκάματο. Αρχίζω με το make-up. Κάθομαι εγώ. Το βάζω ομοιόμορφα. Ναι. Το επόμενο βήμα είναι το μολύβι ματιών. Το έχω με το μολύβι. Ξέρω να τονίζω πολύ καλά. Μπράβο σου. Και μετά? Το μάσκαρα νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχουν δημιουργήσει για τις γυναίκες. Αυτό και ο γάμος. Γιατί τονίζει τα βλεφαρά μας. Το έχεις και αυτό. Και μετά? Το τελευταίο που το κάνω είναι το κόκκινο κραγιόν. Με ένα κόκκινο κραγιόν ξεχωρίζει πάντα μια γυναίκα. Βέβαια. Το βάζω περίγραμμα για να είναι όμορφα τα χείλη. Βάλε λίγο. Και μετά? Τέλος. Τώρα βάζω το κόκκινο κραγιόν. Να σε δω. Νομίζω τα κατάφερα μια χαρά και είμαι έτοιμη να βγω έξω. Μ' αρέσει το κόκκινο κραγιόν, μπράβο σου. Ήθελα όμως να μου βάλεις και λίγο ρουζάκι στα μήλα, λίγο πιο έτσι ροδακινή να γλυκάνει το πρόσωπο. Γενικά όμως τα κάνεις πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείξω ένα πρωινό χτένισμα που κάνω. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το χτενίζω. Και προσεύχεσαι. Κάνω το σταυρό μου να είναι ίσια, να μην είναι πολύ σπαστά. Τα χωρίζω στη μέση όσο καλύτερα μπορώ. Ναι. Και το πιάνω με ένα κοκαλάκι. Αυτό ήταν όλο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά για να κάνουμε τη διαφορά και να μην είμαστε ίδιοι, είναι κάτι και αυτό. Μου αρέσει που πιάνεις τα μαλλιά σου στη μέση. Θα προτιμούσα όμως αντί για λαστιχάκι να χρησιμοποιούσες ένα πολύ μικρό κλάμερ. Βέβαια, με αυτό το μαλλί δεν βγαίνω βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με πάρω με τις πέτρες και θα γίνω ρεζίλ. Από πού βγαίνεις πια? Να βγούμε βράδυ, κορίτσια. Άμα δεν μας τα έχουμε με τα μαλλιά καλά, πάμε στο κομμωτήριο. Πλακίες. Oh. Εννοείται ότι βγαίνεις με το ατιμέλητο μαλλί σου έξω και δεν σε παίρνει κανείς με τις πέτρες. Φεμινίστρια. Αγάπη μου γλυκιά, όχι. Δεν χρειάζεται να εξοδεύσεις για κομμωτήρια να βγεις βράδυ. Ένα σπάσιμο, παίρνει μια μασιά, κάνεις ένα σπάσιμο εκεί στα μαλάκια σου και βγαίνεις μια κούκλα. Η κούκλα Θεόνη τώρα θα μας δείξει τα συνολάκια της. Αυτό είναι το πρωινό μου δύσιμο. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα μπορώ να κυκλοφορήσω άνετα. Νάτα. Τι έγινε? Πού πας έτσι? Αμόκ. Όχι πρωινό. Όχι. Για ένα καφέ ίσως το απόγευμα. Μέχρι εκεί.
Μ' αρέσει το μαύρο, γι' αυτό με βλέπετε πιο πολύ μέσα στο μαύρο χρώμα. Οι αρβίλες μου είναι αγαπημένες, είναι πολύ άνετες. Βέβαια, άνοιξη φοράω για παράξενο λόγο και καλτσόν, που δεν συνηθίζουν, αλλά μ' αρέσει. Γιατί έχω πολύ λευκό δέρμα και δεν μ' αρέσει να κυκλοφορώ άμα δεν έχω λίγο μαύρισμα. Πάρα πολύ όμορφη, ωραίο το t-shirt με την καρδούλα μαύρο. Ωραία ψηλόμεση φούστα δερμάτινη, η οποία δεν κολλάει πάνω σου και είναι και λίγο πιο ευαζέ. Μ' αρέσει πολύ η τσάντα σου, τα γυαλιά σου, είσαι πολύ όμορφη. Απ' τη μέση και κάτω είσαι υπέροχη. Θα προτιμούσα ίσως ένα άλλο μπλουζάκι, κάποιο κόκκινο ή κάποιο σκούρο πράσινο. Να μην είσαι τόσο στη μαυρίλα. Μια που λες για μαυρίλα, να και οι μαύρες γόβες. Το σύνολο αυτό που το φοράς, Θεόνη. Αυτό είναι το απογευματινό μου look. Έτσι θα πω ένα ποτό, χαλαρό με τους φίλους μου. Ένα όμως. Βέβαια, έχω βάλει κλασικά παπούτσια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο δύσιμο. Ένα τζιν παντελόνι, ένα διάφορο μπλουζάκι που κάνει διαφορά. Και μια ωραία τσάντα που χωράει τα απαραίτητα. Μ' αρέσει το φανελάκι σου από πάνω που είναι διάφανο, από μέσα έχει ραντάκι. Είναι πολύ ωραία η τσάντα σου, πάρα πολύ ωραίο το κραγιόν σου. Μου λείπει λίγο λάμψη στα αυτιά. Στη θέση σου θα έβαζα έναν ωραίο χρυσό κρίκο. Θα προτιμούσα το σύνολο που έχεις κάνει με ένα διαφορετικό παντελόνι, ίσως ένα μαύρο κολάν. Διαφορετικά θα έβγαζα τη διαφάνεια από πάνω και θα κρατούσα το τζιν. Εδώ τι έχουμε? Αυτό είναι το βραδινό μου σύνολο. Το φοράω όταν βγαίνω με τις φίλες μου στα μπουζούκια ή σε κλαμπάκια. Wow. Τρεις φορές. Εδώ το άνοιγμα. Το ιδιαίτερο σε αυτό το σύνολο είναι ότι φοράω αυτό το μπουστάκι που είναι με ταντέλα. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός με το ψηλό μισό παντελόνι που θεωρώ ότι αποδεικνύει πάρα πολύ όμορφα τα πόδια μου. Τα αποδεικνύει βέβαια. Και με αναδεικνύει και ως προσωπικότητα. Αγάπη μου γλυκιά, βγάλε τα κοσμήματα. Πριτς. Αυτό που φοράς από πάνω είναι από μόνο του πάρα πολύ υπερβολικό. Είναι πολύ κοντό το μπούστο. Έχεις βάλει και τα κοσμήματα από πάνω και μου κάνει λίγο χανούμισα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Μόνο σε μένα άρεσε το τελευταίο. Θεόνη, πάω μέχρι το πλατό να ακούσω τι κουτσομπολεύουν τα κορίτσια για σένα. Εγώ τρελάθηκα με το σύνολο, το σακάκι, με το σορτσάκι από μέσα που έλεγε ότι το φορούσε και της άρεσε πολύ όλες τις εποχές. Η αλήθεια είναι πως και εγώ το ζήλεψα. Ήθελα και εγώ να το πω στην ντουλάπα μου. Μου άρεσε επίσης και το κόκκινο σακάκι που φορούσε το τελευταίο σύνολο. Ήταν πολύ ωραίο. Εννοείς ο συνδυασμός ή μόνο το σακάκι? Το σακάκι μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε και εμένα το σακάκι. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Απλά θεωρώ ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των κεντρικών κομματιών ήταν λίγο υπερβολικός. Άρχισαν τα όργανα, σηκωθείτε από τη θέση σας. Και κυρίως εσύ, Θεόνη, γιατί ο μοντελοσοφέρ του Shopping Star σε περιμένει για να σε μεταφέρει σε μια άλλη περιοχή όπου θα κάνεις τα ψώνια σου. Μπες στο βανάκι και θα μάθεις πού θα πάμε. Για να δούμε τι κρύβει ο φάκελος. Έλατε. Χαλάνδρι. Σούφεξε. Ωραία περιοχή, έχω πάει. Έχει πολλές επιλογές. Νομίζω ότι θα βρω αυτό που έχω σκεφτεί. Έχεις κάτι στο μυαλό σου για το σύνολο? Έχω σκεφτεί τι θέλω να βάλω. Λίγο πιο καλοκαιρινή, αέρινη, σαν νεράιδα θέλω να είμαι. Πώς θα είναι η τελετή? Η βάφτιση θα είναι πρωινή, σε ένα ιερό ναό της Παναγίτσας που είναι στη Σαρονίδα, πάνω στο βουνό. Έχει και θέα τη θάλασσα. Πρωινές ώρες, ηλιόλουστη τη μέρα θα είναι. Νομίζω θα είναι πανέμορφο. Μια χαρά ακούγεται. Δες όμως, φτάσαμε Χαλάνδρι. Έφτασα Χαλάνδρι, είμαι έτοιμη να βρω το πρώτο μαγαζί. Αρχίζω το τρέξιμο από τώρα. 28χρονη ιδιωτική υπάλληλος με καταγωγή από τη Γεωργία ξεκινά το σαφάρι του shopping στο Χαλάνδρι με στόχο να γίνει η πιο κομψή νονά. Μέσα σε 3,5 ώρες και με 400 ευρώ πρέπει να βρει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνει μαλλιά και μακιγιάζ. Τι λέτε, θα τα καταφέρει? Εδώ κάνουμε την αρχή. Έλα, Θεόνη! Καλημέρα! Καλημέρα! Γεια σας! Θα γίνω νονά και θέλω ένα φόρεμα έτσι αέρινο, σαν νεράιτα, σε ανοιχτά χρώματα, να μην είναι σκούρα. Ναι. Και να μην εφαρμόζει πάρα πολύ προς το σώμα. Να είναι λίγο ανοιχτό. Δηλαδή. Mm-hmm. Θα με βοηθήσετε, θα δω κι εγώ έτσι λίγο στα γρήγορα. Ωραία. Πάμε να δούμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, που έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ωραία. Θα δω κι αυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Σε σκούρο. Ωραία, και αυτό. Αυτό. Αυτό που έχει πάρα πολύ κέντυμα είναι πολύ ρομαντικό. Ναι. Και αυτό ναι, είναι πάρα ναι, μου αρέσει ωραίο. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Τι άλλο θες να δεις? Εδώ. Ναι, ωραίο και αυτό. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Και αυτό είναι πάρα και είμαστε πολύ καλά, ωραίο. Νομίζω. Ωραία. Θα πάρω αυτά. Τα δοκιμαστήρια. Πέρασε. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι θα βάλει.
Ωραία μου κυρία. Υπέροχο το φόρεμα, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα, το σχέδιο. Το ντεκολτέ. Οι περλίτσες δίνουν έτσι άλλη διάσταση, παραμυθένει όντως. Μόνο που τα σκεφτόμουν είναι λίγο η διαφάνεια που έχει. Τολμηρή. Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο ντεκολτέ στην εκκλησία. Το φόρεμα είναι πολύ παραμυθένιο, όμως είναι υπερβολικό το άνευμα στο μπούστο με τη διαφάνεια. Θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλο για μια νονά. Το μήκος του φορέματος είναι όσο ήθελα. Δεν θέλω να είναι πιο κοντό, ούτε πολύ μακρύ. Νομίζω μου πάει, μου δείχνει όρια τα πόδια. Πολύ ωραίο. Δεν σου ταιριάζει ιδιαίτερα ως πατρόν, γιατί είναι λίγο φαρδί. Παρά είναι φαρδί για σένα και σε καλύπτει. Είναι ένα πολύ ωραίο ρούχο, αλλά για ένα άλλο κορίτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του, η απόχρωση αυτή της πούδρας. Δεν μου αρέσουν οι πέρλες. Δεν μου αρέσει η διαφάνεια με τίποτα. Με αγάπη πάντα. Έλα Θεόνη να δούμε το επόμενο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία εφαρμογή. Δεν με σφίγγει, είναι με άνετα. Μ' αρέσει το κόψιμο που έχει. Ούτε πλάτη είναι πολύ έξω. Μήκος όπως το θέλω ακριβώς. Είναι πολύ φλωράλ, αλλά δεν με χαλάει. Ωραίο το ροζάκι αυτό. Το φλωράλ λίγο είναι αχνό. Ίσως θα ήθελα κάτι πιο έντονο. Και δεν θα ήθελα τόσο μεγάλο ροζ εδώ πάνω στη ζώνη. Είμαι σαν μικρή πριγκίπισσα, μπορώ να πω. Δεν συνηθίζω να φοράω το ροζ. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να νιώθουμε πριγκίπισσες. Δεν σου πηγαίνει. Όχι. Αυτό το φλωράλ σε χλωμιάζει, σε μεγαλώνει. Η φουστίτσα αυτή είναι λίγο μίζερη πάνω σου. Δεν μ' αρέσει η μπάσκα που αλλάζει χρώμα. Δεν μ' αρέσει. Είναι ρομαντικό, είναι ροζ, ταιριάζει με το θέμα σου. Ίσως είναι μια καλή επιλογή για σένα. Για να δούμε και αυτό. Αχ, πάρα πολύ ωραίο, παραμυθένιο. Το ύψος του της φούστας είναι όπως το ήθελα. Με κολακεύει θεωρώ. Δεν μου αρέσει. Περίεργο. Έχει πολύ άσχημο κόψιμο στο στήθος. Δηλαδή. Θέλω να τους εξηγήσω κάπως, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να τις πω για το συγκεκριμένο. Εσύ ξέρεις. Είναι σαν κουρτίνα. Το ροζ είναι ένα χρώμα που μου αρέσει. Δεν θα ήθελα πιο έντονο γιατί δεν το φοράω. Στο συγκεκριμένο φόρμα πάει γιατί με κάνει να νιώσω σαν μικρή νεράιδα. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Και νομίζω θα είμαι σίγουρα μες στο θέμα. Θα έβαζα στη θέση σου αυτό το φόρεμα σε ένα γάμο καλεσμένη. Όχι σε μια βάφτιση, νονά, παρά είναι επίσημο. Ο συνδυασμός διαφάνειας και ντυτής με πέρλες και στράς, ναι. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε νονά. Πόρτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε. Καλή σου μέρα και σε σένα καλή επιτυχία. Τι θες? Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορώ να δω και κάποια τσαντάκια που πρόσεξα ότι έχετε. Βεβαίως. Μια που ήρθαμε. Μπορώ να δω το δεύτερο εδώ. Βεβαίως μπορείς να το δεις. Ορίστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σχήμα. Δεν είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι όσο πρέπει για τα απαραίτητα. Πόσα ροζ χρυσό έχουμε δει αυτή την εβδομάδα. Πες τα. Τραγικό. Γυαλίζει αρκετά. Έχει χρυσές λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι θα το ταιριάξω πάρα πολύ εύκολα, όποια επιλογή και να κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο κλάτσι. Ροζ χρυσό με ωραία γεωμετρία, πολύ ωραίο κούμπομα, ωραίες μεταλλικές λεπτομέρειες. Μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα που έχει μπροζέ χρυσό. Γυαλίζει πάρα πολύ. Ωραίο σχήμα. Για πες. Έχει και αυτό αλυσίδα μέσα, άμα θέλω να το βάλω και να έχω ελεύθερα τα χέρια. Πόρε. Αμάν. Τι θα πει πάλι η ζωή για την αλυσίδα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί μου η ζωή, γιατί έχει ένα θέμα με τις αλυσίδες. Να τη δένουν. Αλλά τι να κάνουμε, ζωή, γούστα είναι αυτά. Εγώ προτιμώ να είναι αλυσίδα, να είναι έτσι λαμπερό και να με φωτίζει. Κορίτσι μου, όπα. Αφού θέλεις αλυσίδα, πάρ' την αλυσίδα. Εννοείται, θα κάνεις αυτό που πιστεύεις εσύ. Πολύ λαμπερό. Πρόσεχε με τι θα το συνδυάσεις αν το πάρεις. Είναι πολύ καλή επιλογή, γιατί όχι. Μου αρέσει που μόλι η λεπτομέρεια που έχει σε χρυσό είναι το κουμπάκι. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτό το ιδιαίτερο σχήμα. Είναι αρκετά μεγάλο, χωράει αρκετά πράγματα, τα απαραίτητα και θα το συνδυάσω πολύ εύκολα. Ωραίο είναι, με χρυσή λεπτομέρεια. Γλυκούλα. Ειδικά αν βρεις το πιο χρώμα γόβες, παπούτσια, θα είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει η γωνία, μ' αρέσει η γεωμετρία, μ' αρέσει το κούμπομα, μ' αρέσει το μοτίβο που δεν είναι ακριβώς και ξεκάθαρα φίδι. Μ' αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσει αυτό το πολυγωνικό σχήμα στο τσαντάκι, όπως επίσης και η φύ του που κάνει λίγο φίδι. Νομίζω ότι έχεις δει και καλύτερα μέχρι στιγμής. Θεόνη, βάλε φτερά στα πόδια για να φύγουμε. Πάμε στο δεύτερο μαγαζί με ρούχα. Αν θες, εκτός από νονά, να γίνεις και shopping star της εβδομάδας. 2 ώρες και 56 λεπτά ακόμη για τη γεωργιανή υποψήφια shopping star που θέλει να μεταμορφωθεί σε νεράιδα του παραμυθιού. Φτάνουμε! Έλα, επιτέλους!
Καλημέρα. Καλημέρα. Τι τα χαρά. Είμαι Νονά και θέλω να βρω κάτι φούστες. Τι έχετε να μου προτείνετε? Και φόρεμα και φούστα. Και παντελόνα, άμα είναι με μια ωραία μπλούζα. Είναι ανοιχτή σε προτάσεις. Μ' αρέσει αυτό, θα πάρω. Και αυτό. Θες κι άλλο? Και αυτά τα δύο. Πάω να δοκιμάσω. Θεώνη μου, έχεις καταλάβει τι έχεις πάρει στο δοκιμαστήριο ή όχι? Ή αποφάσεις πολύ γρήγορα ή έχεις αγχωθεί με τον χρόνο. Ένα από τα δύο. Πάντως είναι πρωτιά στο Shopping Star να βουτήξεις τρία ρούχα και να μπεις να δοκιμάσεις. Δεν έχει ξαναγίνει. 2 ώρες και 50 λεπτά ακόμη για τη Θεώνη. Ωραίο το φόρεμα. Μ' αρέσει αυτή η διχρωμία που έχει. Είναι μακρύ, αλλά δεν με χαλάει αυτό γιατί έχει σκισίματα και φαίνεται το πόδι. Μ' αρέσει που είναι γυμνή η όμως και τα χέρια σου, όμως δεν σε στενεύει ωραία στη μέση. Είναι λίγο μπόλικο στο στήθος, έχει ένα εκπληκτικό σώμα, δεν στο κολακεύει. Όχι. Μόνο πρόβλημα που θεωρώ ότι έχω ότι πέφτει πάρα πολύ μπροστά και θα δυσκολευτώ να βάλω με σουτιέν. Και χωρίς σουτιέν σε βάφτιση δεν νομίζω να πάω. Θεώνη μου, είδες τι παθαίνεις για να είσαι σύμφωνας και να βιάζεσαι. Δεν σου ταιριάζει καθόλου το χρώμα, σε ατονίζει, το σκίσιμο δεν μου αρέσει μπροστά για μια Νονά, υπερβολικά ανοιχτή η πλάτη. Μας έφαγες. Το κόψιμο μπροστά δεν μου αρέσει. 1-0. Το σκίσιμο είναι λίγο προκλητικό. 2-0. Πίσω δεν μου αρέσει. 3-0. Μην το επιλέξεις. Αυτό είναι για Νονά. Μια διαφορετική επιλογή. Παντελόνα ψηλόμεση και μπλουζάκι, σατέν. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι ψηλόμεσο, εφαρμόζει πάρα πολύ όμορφα, που μακραίνουν τα πόδια. Μπλούζα ωραίο χρώμα, γαντάκι. Πάρα πολύ ωραία τα χρώματα, καλοκαιρινά, ταιριάζουν πολύ με τα μαλλιά σου, σου δίνει λίγο χρώμα. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, να το επιλέξεις. Μόνο δισταγμό που έχω ότι είναι πολύ ανοιχτό. Και... και θα χρειαστεί τότε να βάλω κάτι στην εκκλησία, γιατί δεν νομίζω ο παπάς να με δεχτεί έτσι. Είσαι πολύ όμορφη, είναι ένα πολύ ωραίο look και πάρα πολύ άρτιο για αυτό που έχεις φανταστεί. Πολύ σωστό. Πολύ διαφορετική άποψη, δεν το είχα σκεφτεί. Κι όμως. Μ' αρέσει όμως. Μου αρέσει ο συνδυασμός, όχι τα χρώματα, όχι η αντιστοιχία των χρωμάτων, το σιέλμα, το κεραμιδί. Από την αρχαία Ρώμη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. Τι να πω. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ιδιαίτερο. Αν αυτή η Μπέρτα λείπει, τη Βενίσσα το Σούπερμαν, κάτι γίνεται, έχει πολύ ωραίο χρώμα. Μου προβληματίζει λίγο ότι είναι κοντό, δεν ξέρω τώρα τόσο υπάρχει κοντό. Υπάρχει τρόπος να το κλείσουμε λιγάκι. Πώς δηλαδή? Άμα υπάρχει τρόπος να το κλείσουμε, θα το δούμε λίγο. Θα σε δει ο παπάς με αυτή την Μπέρτα και νομίζω ότι κρατάς το σεντόνι του μωρού και θα το τραβήξει μαζί με το μωρό να το πάρει και να φύγει. Μ' αρέσει πιο πολύ έτσι μαζεμένο για την εκκλησία μέσα. Όταν θα βγούμε έξω μετά το μυστήριο, το αφήνουμε όπως ήταν. Δεν νομίζω ότι η ζώνη απ' έξω κάνει τη στολή αυτή να φαίνεται πιο οικία για βάφτιση, για οτιδήποτε εκτός από το να το φορέσεις σε καρναβάλι, στην Πάτρα. Αμάν! Απλώς αλλάζεις το σχέδιό της. Μπορώ να έχω την τιμή, πόσο έχει? Είναι στα 415. Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Είναι όλο μου το budget. Πόσο κοστίζει? 415. Γι' αυτό. Όλοι άφωνοι. Ευλόγησου. Πάμε, Θεώνη, γιατί παραέχεις ακριβά γούστα. Σου έχουν μείνει ακόμη 2 ώρες και 37 λεπτά. Γεια σου. Πρέπει να προλάβουμε. Για να δούμε τι θα δει εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κάνουμε. Καλά εσείς? Καλά. Θα γίνω Νονά και θέλω έτσι πιο νεραϊδίσιο φόρεμα, κάτι όχι μακριά, κάτω από το γόνατο. Εγώ θα σου έλεγα να πάμε σε μακρύ, γιατί γενικότερα στις βαφτίσεις το επιλέγουν και θεωρώ ότι είναι πολύ κατάλληλο. Ωραία. Μας πείσατε. Είναι αυτό εδώ που είναι κορμάκι με μακριά φούστα. Δεν μου αρέσουν τα χρώματα, είναι πολύ ωραία. Μετά θα ήθελα να σου προτείνω, θα ήθελες κάτι τέτοιο? Όχι τόσο έντονο. Είναι πάρα πολύ βαρύ, θεωρείς? Πάρα πολύ έντονο, ναι. Γιατί είναι πρωί και δεν θέλω τόσο έντονο χρώμα. Okay. Κάτι τέτοιο που φέτος είναι της μόδας πάρα πολύ, τα φλωράλ. Ωραία, να το δούμε και αυτό. Τι θα έλεγες για κάτι τέτοιο? Δεν είναι κοντό. Είναι καθαρά για βάφτιση. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο δοκιμαστήριο.
ποια είσαι, η Τάμτα? Είναι στο σχήμα που θέλω να είναι. Βέβαια είναι λίγο πιο κοντό από ό,τι θα προτιμούσα. Ωραίο χρώμα. Το μήκος είναι αρκετά καλό. Δαδέλα. Δαδέλα. Καλή επιλογή, μπράβο. Μ' αρέσει που έχει τόσο βαθύ δεκολτέ και αφήνει τους ώμους μου ακάλυπτους. Μόλι αρνητικό που έχει είναι ότι τα μανίκια είναι μακριά και δεν το ήθελα, δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά θα δούμε. Νομίζω μου πάει και είμαι μέσα στο θέμα. Θα σου πάει πάρα πολύ αυτό το neckline, γιατί είσαι πολύ ευγενέτησα το κλαράκι. Είναι ωραία η δαντέλα, είναι πολύ ωραίο το χρώμα. Δεν είναι αυτό το αέρινο που ζητάμε, αλλά είναι πολύ κοριτσίστικο και γλυκό. Madame Butterfly. Μου θυμίζει λίγο κιμονό και μου αρέσει αυτό. Έχει πολύ ωραία μανίκια, ένα τέταρτο. Κι άλλα δύο, τρία. Έχει ωραίο κόψιμο, μου αρέσει συνδυασμός των χρωμάτων. Δεν είναι ούτε πολύ έντονο, ούτε σ' αφήνει αδιάφορο. Σε χλωμιάζει, δεν σου πάει στη μέση, είναι πολύ μακρύ. Τα μανίκια δεν είμαι σίγουρη ότι σου πάνε ιδιαιτέρως. Όχι. Θεωρώ ότι με αυτό το φόρεμα θα είμαι πάρα πολύ κόμψη, νονά και θα κάνω τις εντυπώσεις. Είναι ένα αέρινο φόρεμα, δεν θα σε δυσκολέψει καθόλου στο ρόλο σου ως νονά και πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή επιλογή. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να πάρεις, θέλω να σε δω με αυτό. Όπα! Με αυτό θα ήθελες να τη δεις. Έχω ένα λίγο μικρό θεματάκι με το φόρεμα. Είναι στο νούμερό μου, αλλά για κάποιο λόγο είναι τεράστιο και δεν μπορώ να το φορέσω. Είσαι και λεπτή. Καλά μου λέει η μάνα μου να τρώω να παίρνω λίγο κιλά, αλλά δεν την ακούω. Καλά να πάθω. Δεν την ακούς τη μαμά. Ορίστε και τώρα έχουμε πρόβλημα στα ρούχα. Πάρα πολύ ωραία επιλογή θα ήταν. Γυρίζετε να το φτιάξουμε στη μέση. Δεν προλαβαίνουμε. Να προτείνω μια άλλη φούστα. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Ίσως είναι πάρα πολύ νεκρό αυτό το σύνολο, ενώ δεν έχει κανένα χρώμα. Το εκρού του νεκρού. Σε σκοτώνει λιγάκι, είσαι κλεισέ φιλευκή. Θέλω κάτι πιο ζωηρό πάνω σου. Εκτός του σου είναι πάρα πολύ φαρδιά, είναι πάρα πολύ μάξ, κάνει μεγαλίστικο. Έχεις προσθέσει 10 χρόνια πάνω σου. Η Θεόνη άφησε πίσω της μια δεκαετία και είναι έτοιμη να μας ανακοινώσει τι θα κάνει. Έχω δει και τα τρία μαγαζιά, έχω αποφασίσει, πάω να κάνω την πρώτη μου αγορά. 2 ώρες και 19 λεπτά ακόμη, Θεόνη. Πάμε, η κολυμπήθρα περιμένει. Θα κρυώσει το νερό και θα παγώσει το μωρό. Κάντε άκρη, περνάει η Θεόνη. Τι σας οφείλω? 174 ευρώ. Πολύ ωραία. Με γεια σας, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Γεια σας. Έγινε η πρώτη αγορά. Επόμενος σταθμός, τα παπούτσια για το σύνολο της νονάς. 2 ώρες και 16 λεπτά ακόμη. Τρέξε, Θεόνη. Καλημέρα. Τι κάνετε? Θα είναι η νονά και ψάχνω έτσι ιδιαίτερο παπούτσι λίγο. Τι έχετε να μου προτείνετε? Θα δω κι εγώ λίγο να ρίξω από εδώ. Ματιά. Ωραία. Λέγε. Θα μπορούσα να έχω αυτό σε 39. Αυτό. Ναι. Και αυτό εδώ στο 39. Ευχαριστώ πολύ. Θεόνη, πολύ γρήγορη είσαι. Μαζί σου θα πηγαίνω για ψώνια. Η κοπέλα μου κάνει 10 ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι? Θεωρώ ότι είναι πολύ chic, πολύ ουδέτερο το χρώμα, γυαλίζει όσο πρέπει, είναι πάρα πολύ άνετο, το τακούν είναι σταθερό. Εγώ βαστιλέτω ίσως σε πονέσει, αλλά είσαι συνηθισμένη στα ψηλοτάκουνα, δεν σε φοβάμαι καθόλου. Εντάξει, δεν θα ήθελα να κλείνει ακριβώς φιωγκάκι μπροστά, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει σε μια νονά, θα είμαι πιο άνετο όταν θα κρατάω το παιδί, πάρα πολύ όμορφο. Τέλειο τακούνι, λεπτομέρειες φοβερές, σου κάνει υπέροχο το πόδι. Πραγματικά να το επιλέξεις. Ωραίο σχήμα, μ' αρέσει έτσι όπως δένει μπροστά. Μ' αρέσουν στα πλαϊνά που φαίνεται το δέρμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παπούτσι. Αλλά δεν μ' αρέσει πολύ που είναι λουστρίνι ή νιούτ. Για λέγε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο, χωρίς πολλά πολλά. Ταιριάζει με ό,τι έχω πάρει. Θα συνδυαστεί άψογα. Μου δίνει ύψος. Και μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο που έχει λουράκι μπροστά και κολακεύει πάρα πολύ και πάρα πολύ όμορφα τα πόδια μου. Είναι κλασική, είναι πάρα πολύ ουδέτερο σαν χρώμα γιατί είναι ματ. Βέβαια να πω ότι θα μου άρεσε τώρα στον ήλιο για βάφτιση, όχι. Μου αρέσει η μπαρετούλα όπως και το λουράκι που κάνει χιαστή. Είναι εξαιρετική επιλογή. Είναι λίγο περισσότερο γυαλιστερό από ό,τι επιθυμώ εγώ. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Πόσο χρόνο έχω? 2 ώρες και 3 λεπτά. Αντάξει, μια χαρά. Πάω να δοκιμάσω και το επόμενο.
2 ώρες και 3 λεπτά απλά είμαστε. Νομίζω ότι με κολακεύει, είναι λουστρίνη, μου αρέσει αυτό, χρώμα που ταιριάζει με το πόδι μου, είναι χρώμα του δέρματος. Θα μου είναι πάρα πολύ άνετο να κρατάω και το παιδί, δεν θα κουράζομαι. Βέβαια αυτή τη στιγμή το χωράω με το καλτσόν, αλλά θα το βγάλω αυτό άμα θα το διαλέξω και θα μου πηγαίνει πάρα πολύ. Ίσως τα δαχτυλάκια σου έχουν μια... Τι? Επιθυμία να βγουν προς τα έξω. Έχουν κλειστοφοβία. Δεν ξέρω το κατά πόσο κολακευτικό είναι εκεί μπροστά. Παραμορφώνει τα δαχτυλά σου, θεωρώ ότι τα λουράκια δεν σε κολακεύουν, αλλάζουν τη διάθεση του ποδιού σου, την κάνουν πολύ βαριά, μεγαλίστικη, όχι. Έχει φοβερό σχήμα, φοβερό τακούνι, δεν σου κολακεύει το πόδι, πάνε τα δαχτυλάκια σου πολύ μπροστά. Δεν θα με άρεσε να σε δω με αυτό. Αφού δεν θα σε άρεσε, ας φύγουμε. Θεώνει 1 ώρα και 59 λεπτά. Πάμε στο δεύτερο και τελευταίο μαγαζί με παπούτσια. Φτάσαμε. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Την νονά, θα γίνω νονά και θα ήθελα έτσι ιδιαίτερο παπούτσι. Όχι πολύ έντονο στο χρώμα. Τι έχετε να μου προτείνετε? Το νουντ είναι μια πολύ ωραία επιλογή χρώματος, εντυπωσιακό, ψηλοτάχνο, με ωραίο βέστο κλάι. Το 39 υπάρχει? Βεβαίως, είναι διαθέσιμο. Και το διπλανό θα το ήθελα να δω. Εδώ. Ανοιχτό. Ευχαριστώ. Για να το δούμε. Όπως επίσης πολύ τάση, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε και κάτι τέτοιο αν θέλει. Και άλλο ένα τέτοιο σε 39. Αυτά τα τρία θα το δω και βλέπουμε. Κάθισε εσύ και στα φέρνουμε. Δεν είναι ψηλό, πάρα πολύ ψηλό το τακούνι, είναι σταθερό το πόδι μου, άνετο. Με ενοχλεί η διαφάνεια που έχει τόσο έντονη. Σε άλλες αρέσει. Και δεν είμαι σίγουρη ότι δεν θα με κόψει, γιατί θα φοράω χωρίς καλτσόν. Σε καμία περίπτωση με το καλτσόν όπως είναι τώρα. Αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα και θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Η διαφάνεια στα πλάγια την κάνουν ούλτρα καλοκαιρινή. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα. Πολύ ωραίο παπούτσι. Ωραίο παπούτσι, Θεόνη μου, αλλά είναι και καλοκαίρι, θα υδρώσεις και λίγο και ανησυχώ πως θα φαίνεται με αυτή τη διαφάνεια. Δεν ξέρω αν είναι μια καλή επιλογή. Εδώ τι έχουμε? Πάρα πολύ ωραίο το παπούτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι σαν να μη φοράς. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια που κάνει εδώ, δείχνει πάρα πολύ όμορφα πάνω στο πόδι. Ουδέτερο χρώμα, νομίζω από τις πιο safe επιλογές που θα μπορούσα να κάνω. Μια κλασική γόβα που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα και δυστυχώς δεν το έχω στην τουλάπα μου και θα ήταν πολύ ωραίο. Best nude γόβα για άλλη μια φορά, μυτερή, ωραίο σχήμα. Μ' αρέσει και το κοψιματάκι που κάνει στο πλάι ως λεπτομέρεια, σου πάει πάρα πάρα πολύ. Μια χαρά, ωραία. Βρήκαμε το χρώμα της ημέρας. Είναι το nude, μετά το ροζ χρυσό πάντα. Είναι τέλειες, στιλέτο, chic, τέλειο σχήμα, τέλειο τακούνι, πάρτις όπως είσαι. Εξαιρετική επιλογή, απόλυτα ασφαλής. Θεόνη, δοκίμασε κάτι για να μας εκπλήξεις. Μην είσαι προβλέψιμη. Πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, χρώμα του δέρματος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τακούνι που είναι χοντρό και είναι πολύ εύκολο να το περπατήσω. Βέβαια, αυτό που με χαλάει εμένα, ότι δεν συνηθίζω να φοράω τόσο ανοιχτά. Δεν μου αρέσει να είναι τόσο εκτεθειμένα τα δάχτυλα των ποδιών μου. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή, απλά δεν ξέρω αν θα ταιριάζει σε μια νονά. Είναι πολύ λεπτό το κορδόνι που έχει για τα δάχτυλα μπροστά. Ίσως θα ήθελες λίγο κάτι παραπάνω, να μην φαίνεται τόσο πολύ τα δάχτυλά σου. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο παπούτσι, είναι πολύ ωραίο τακούνι. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό το πέδιλο, δεν μου αρέσει το πίσω μέρος του. Θεωρώ ότι δεν θα στηρίζει αρκετά καλά το πόδι σου. Έχεις δει σίγουρα πολύ καλύτερα παπούτσια, στα οποία ελπίζω να καταλήξεις. Τέλος και από το δεύτερο μαγαζί. 1 ώρα και 37 λεπτά ακόμη. Θεόνη, ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Τι σας οφείλω? Είναι 105 ευρώ. Ωραία. Ορίστε η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε και το παπούτσι μας. Καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά. Πάμε για αξεσουάρ. 1 ώρα και 33 λεπτά ακόμη. Σύμφωνα η Θεόνη.
Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά. Θα γίνω νονά και θέλω σκουλαρίκια, αλλά όχι πολύ μεγάλα, διακριτικά, με αρκετή λάμψη. Τι έχετε να μου προτείνετε? Ποια σου αρέσουν? Εδώ. Μπορώ να το πάρω? Άπλωσε χέρι, παιδί μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει τη λάμψη που θέλω, ουδέτερο το χρώμα. Είναι πάρα πολύ βολικό, δεν είναι βαρύ, δεν το νιώθω καν ότι φοράω. Πολύ καλή επιλογή και νομίζω θα αρέσει και στα κορίτσια. Ωραίο σκουλαρίκι, μ' αρέσει που είναι κρεμαστό, μ' αρέσει που έχει και μια ένταση. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο σε βάφτιση με μωρό να βάλεις τόσο μεγάλο και έντονο σκουλαρίκι, το μωράκι θα το τραβήξει. Εντάξει, εδώ έχουμε ένα σκουλαρίκι, σχετικά καλό, λαμπερό. Το κεφάλι τι έπαθε? Αλλά υπερβολικό. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχει αυτό το σχήμα του δακρυού. Θεωρώ ότι έχει αρκετή λάμψη, είναι μικρό, διακριτικό, θα ταιριάξει και με τα ρούχα μου και θα είμαι στο θέμα. Αυτά μου αρέσουν καλύτερα τα σκουλαρικάκια, έχουν μια ωραία λάμψη, χρυσό κούμπομα, έχουν έτσι μια βικτωριανή διάθεση, μ' αρέσουν. Πολύ ωραίο το δάκρυ, πολύ ωραία η λάμψη του. Δακρύσαμε. Πολύ ωραίο για μία νονά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, έχει πάρα πολύ λάμψη. Βέβαια είναι λίγο μακρύ και σε ασημή χρώμα και δεν νομίζω να ταιριάξει με το ρούχο που έχω διαλέξει. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και λαμπερή επιλογή. Θα το σκεφτώ όμως γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου δίνει πάρα πολύ αρχοντικό στυλ. Δεν το είχα έτσι ακριβώς στο μυαλό μου, αλλά μία ανατροπή δεν είναι κακό. Μ' αρέσει το σχήμα που έχει το μεγάλο πετράδι, είναι σαν το δάκρυ και με κολλακεύει πάρα πολύ. Μια παραλλαγή του προηγούμενου, πάρα πολύ ωραία, αλλά πάρα πολύ βραδινή. Δεν θα την πρότεινα για απόγευμα μεσημέρι σε βάφτιση. Ξέχασε αυτό το σκουλαρίκι, δεν πας στα μπουζούκια, δεν πας στην Πάολα, πας να γίνεις νονά. Πάρε πιο διακριτικό κολλητό στο αυτί. Αυτό και μόνο. Έχουμε κάτι σε βραχιολάκια να το δω. Ναι, έχω σαλίσει δάκρυ. Να ναι. Ποια λέτε? Ωραίο! Μου αρέσει οι πετρούλες που έχει, που είναι έτσι μικροκαμωμένες, λεπτές, το χρώμα και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Με κορακεύει πάρα πολύ στο καρπό και μου πάει. Πάρα πολύ ωραίο βραχιολάκι με την περλίτσα. Είναι κάτι που μπορεί να φορεθεί στη βάφτιση, γιατί είναι μικρό, ανεπαίσθητο, δεν το τραβάει το μωρό, είναι μια χαρά. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι ένα ωραίο κόσμημα. Υπέροχο. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια, είναι τέλειο, σου πάει. Θα το πάρει. Θα δούμε κι άλλα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα που έχει, είναι και αυτό λεπτοκαμμένο. Λεπτοκαμμένο. Τα πετραδάκια που έχει είναι σε ροζ αποχρώσεις, πολύ ρομαντικό, μου αρέσει πάρα πολύ και θα σκεφτώ πολύ σοβαρά να το πάρω. Θεωρώ ότι αυτό το τραχιολάκι θα αρέσει πάρα πολύ στη Μαρία, γιατί έχει αδυναμία σε ροζ χρυσό χρώμα. Και αυτή! Και ελπίζω να μην πέσω έξω. Τα λόγια είναι περιτά. Μου αρέσει πολύ. Να το πάρεις. Επίσης πολύ ωραίο βραχιολάκι, με ροζ πετρούλες, λεπτό, φίνο, μια χαρά, απέριτο. Τι σας οφείλω? Είναι 55 ευρώ. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από δεξί σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλά. Έχω τελειώσει με τις αγορές μου. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα και 9 λεπτά. Ωραία, πάω κομμωτήριο να χαλαρώσω κιόλας. Τι γίνεται τις τελευταίες μέρες? Οι παίκτριες κάνουν πολύ γρήγορα. Η Θεόνη είναι πιο γρήγορη και από την Εύα. Έπιασαν τόπο οι παρενέσεις της Βίκης. Μα αυτή είναι record woman. Θα την πάμε στους Ολυμπιακούς. Wherever you go, I'm with you. Just stop and close your eyes. Not always good at saying. Ένα φτάνουμε. Long words and long goodbyes. It's never enough to. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Θέλω να κάνω μαλλιά, νονά και μακιάζ και έχω 1 ώρα και 3 λεπτά. Δεν με αγχώνει ο χρόνος, αλλά έχω 66 ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Βεβαίως. Θέλω και ένα λουστό όμως. Βεβαίως, περάστε. 1 ώρα και 3 λεπτά. Μπράβο σου, Θεό. Δεν ξανάγινε. Θα λουστεί με την άνεσή της. Α, άλλο πράγμα. Απόλαυση. Μπράβο στα χέρια σου. Καλά, μην παραχαλαρώνεις κιόλας. Τελειώσαμε. Mm-hmm. Ήθελες κι άλλο? Ωραίο τατού. 56 λεπτά, Θεόνη, κάθισε. Στο μαλλί θέλω να μου κάνεις χαλαρή μπούκλα. Φράτζα ίσια μπροστά. Με αυτό το μαλλί που σκέφτηκες να κάνεις, με τη φράτζα και το μπουκλάκι, μάλλον θα είσαι σαν καρτούν. Αμάν. Στο μακιάζ θέλω να μου τονίσεις τα μάτια πιο έντονα. Και στα χείλη θέλω ένα απαλό ροζ χρώμα, φυσικό αποτέλεσμα. Σας εμπιστεύομαι, κάντε τα μαγκιά σας.
Το μακιγιάζ που ζήτησες είναι ακριβώς αυτό που είχα και εγώ στο μυαλό μου για σένα. Μπράβο σου, ανυπομονώ να σε δω. Με το μακιγιάζ είσαι ευχαριστημένη? Μίλησέ μου. Θα ήθελα λίγο πιο γατήσια μάτια, άμα μπορείς να το μακρύνεις, το μακρύνεις λίγο το μάτι. Πού κοιτάς? Προσήλωση. Είναι ωραίο? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο χρόνο έχω? 36 λεπτά, Θεόνη. Ωραία. Να τα χαλάσουμε και να τα ξαναχτενίσουμε για να έχει λίγο suspense. Είστε έτοιμοι? Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Για το μακιγιάζ σου έχω να πω ότι ήθελα λίγο πιο έντονο κραγιόν. Και τα μάτια σου όχι με τόσο eyeliner, αλλά εντάξει. Το μακιγιάζ σου είναι πολύ ωραίο. Είναι αυτό που περίμενα. Τα μαλλιά σου θα τα ήθελα ή όλα μπούκλες, χωρίς τη φράτζα, ή εφόσον επέλεξες φράτζα, ίσιο μαλλί. Τι σας οφείλω? Είναι 23 ευρώ για το μακιγιάζ και 14 για το χτένισμα. Σύνολο 37. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή επιτυχία. Θεόνη, μπες στο βανάκι να φύγουμε αστραπή. Πώς τα κατάφερες με το χρόνο? Θεωρώ ότι έχω κάνει ρεκόρ της εβδομάδας, γιατί πήγα στο κομμωτήριο με 1 ώρα και 3 λεπτά. Αν δεν γίνω shopping star της εβδομάδας, έστω είμαι νικήτρια σε χρόνο που πήγα στο κομμωτήριο. Ο δεύτερος τίτλος δεν μετράει. Πάμε στο πλατό να δούμε αν θα είσαι όντως η shopping star της εβδομάδας. Η Θεόνη σήμερα τα έδωσε όλα με το χρόνο, ε. Έτσι έμεινε πάρα πολύ και είχε να κάνει ό,τι ήθελε. Εξαιρετική με το χρόνο της, αν και όλες δεν είχαμε θέμα. Πραγματικά πρόλαβε και λούστηκε και όλες και ανανεώθηκε. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Εννοείται πως είχε χρόνο περισσεμένο πολύ. Έμπαινε στα μαγαζιά και ήταν σαν σύφουνας πραγματικά. Έπαιρνε εκεί, δοκίμαζε, τσακ μπαμ, τέλος. Μετά από πολλές πρόβες σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, η σβέλτη Θεόνη είναι έτοιμη να ανέβει στην πασαρέλα για να μας δείξει το look που επέλεξε ως κομψίνωνα. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Θέλω να κάνω την πασαρέλα μου και να δω τι θα μου πούνε τα κορίτσια. Τέσσερις νονές ετοιμάζονται να κρίνουν μια πέμπτη. Για να δούμε τι εντύπωση θα κάνει το σύνολο της Θεόνης. Έτοιμη! Ανοίξτε τις πύλες! Ακόμη δεν βγήκες, άρχισες τα φιλιά! Σου αρέσει η πασαρέλα, φαίνεται! Κάτσε παιδί μου, μην κουνιέσαι! Θεόνη μου, βλέπω τελικά επέλεξες το φόρεμα που έχει ροζ και χρυσό, δαντέλα, μανικάκι, από μέσα έχει ταυτά και είναι μέχρι το γόνατο με το χρυσό ζωνάκι. Δεν μπορώ να σου πω την αγαπημένη μου επιλογή, δεν θεωρώ ότι ταιριάζει ιδιαιτέρως ούτε το χρώμα αλλά ούτε και το κόψιμο. Τα πέδιλα τα οποία επέλεξες ήταν τα λιγότερο αγαπημένα μου. Θεωρώ ότι σου παραμορφώνουν το πόδι, δεν σου πάνε ιδιαίτερα μπροστά στο δάχτυλο και δεν μου αρέσει πάρα πολύ και η γεωμετρία του. Το τσαντάκι μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι έτσι πολυγονικό, έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Τα μαλλιά σου δεν μου αρέσουν ιδιαίτερως, θεωρώ ότι σε μεγαλώνουν, δεν θεωρώ ότι σου ταιριάζει η κόμωση συγκεκριμένη. Τα μάτια σου είναι λίγο βαριά για πρωί, παρόλο που σου πάει ένταση στα ματάκια, είναι κάπως πιο βραδινά. Τα χυλάκια σου απλά καιρό, θα τα προτιμούσα λίγο πιο κοραλή. Γενικά δεν έχεις κάνει άσχημη δουλειά, αλλά είναι για άλλο θέμα. Δεν είναι για βάφτιση στη Σαρονίδα, στον ήλιο, στη θάλασσα, στην άμμο. Είναι για κάτι πιο βραδινό και πιθανόν για καλεσμένη σε ένα γάμο. Έχει κουμπάρα στο γάμο. Έχει και δεύτερο μέρος. Τι έγινε, έπεσαν οι ταχύτητες? Για πες μου τώρα, πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας? Όταν έκανα την πασαρέλα, αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, χαλάρωσα. Στην αρχή είχα λίγο άγχος, αλλά
Με τη μουσική και τα κορίτσια που είδα ότι μου χαμογελούσαν, πήρα λίγο θάρρος και το απόλασα. Η Θεόνη σίγουρα ευχαριστήθηκε την πασαρέλα, ήταν πολύ άνετη, άλλωστε χόρευε κιόλας. Στο ταψί. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή τη στιγμή. Για να δούμε πόσα πλήρωσε η σημερινή Νονά. Και το φόρεμα έδωσε 139 ευρώ, για τα πέδιλα 105, η τσάντα κόστησε 35 ευρώ, το βραχιόλι 30, τα σκουλαρίκια 25, για μαλλιά πλήρωσε 14 ευρώ και για μακιγιάζ άλλα 23. Συνολικά ξόδεψε 371 ευρώ και της έμειναν μόλις 29. Κοριτσάκι μου όμορφο, μπράβο σου, είσαι καταπληκτική. Μου αρέσει πολύ το μαλάκι σου, το μακιγιάζ σου πληκτικό, σου πάει τρελά αυτό το ροζ κραγιόν, τα σκουλαρικάκια σου μου αρέσουν, η τσάντα σου είναι εκπληκτική, πραγματικά. Το φορεματάκι σου μου αρέσει, αν και δεν ήταν αυτή η επιλογή μου ακριβώς. Τα παπουτσάκια σου θεϊκά, απλά το μόνο που νιώθω λίγο ότι σου πάει λίγο μπροστά το ποδαράκι, αν θα σε βολέψουνε. Ό,τι και να φόραγα ανοιχτό θα ήταν πιο χειρότερα, αυτό μου μαζεύει λίγο και μου κρατάει το πόδι, γιατί αυτός είναι ο λόγος που δεν φοράω τόσο ανοιχτά πέδιλα. Μπορείς και να φαίνεται ότι το παπούτσι δεν μου κρατάει σταθερά το πόδι, αν κάνει λάθος, είναι πολύ σταθερά και σίγουρα θα με βολεύσουν στην βάφτιση. Το χειρότερο πάνω στη Θεόνη ήταν τα παπούτσια της, δεν την κολακεύαν καθόλου και φαινόταν πάρα πολύ άσχημο. Θεόνη μου, θα είσαι μια καταπληκτική Νονά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο το φόρεμα που διάλεξες. Πολύ ωραίο το ροζ χρυσό τσαντάκι που έχει συνδυάσει, ταιριάζει απόλυτα. Και εγώ έχω έναν ενδυασμό με τα πέδιλα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά επειδή δοκίμασες φοβερές γόβες, μου άρεσαν όλα τα παπούτσια που δοκίμασες και θα προτιμούσα να έχεις επιλέξει ίσως το πρώτο, το λουστρίνι, το νουντ, για το λόγο το ότι σου κρατάει πιο σταθερά το πόδι για να μην γλιστράει μπροστά, γιατί και με τη ζέστη να μην έχεις και αυτό στο μυαλό σου την ώρα του μυστηρίου. Κατά τα άλλα, είσαι πανέμορφα, έχεις κάνει πολύ καλές επιλογές. Μπράβο σου. Είχα αποφασίσει να μην πάρω κλειστό μπροστά, γιατί το φόρεμά μου δεν έχει κάποιο δεκολτέ, ούτε είναι ανοιχτά στις πλάτες και δεν ήθελα και το φόρεμα και το παπούτσι να είναι κλειστό. Αν θα άλλαζα κάτι από την εμφάνισή της, θα ήταν τα παπούτσια της, διότι θεωρώ ότι δεν κολάκευαν πολύ τα δάχτυλά της, συν ότι σε μια καλοκαιρινή βάφτιση θα γλιστρούσε πολύ το πόδι της μπροστά, θα προτιμούσα μια πιο κλειστή γόβα. Θεόνη, τώρα είμαι και μετά τη Μαρία, κάθε φορά όταν είναι πιο πριν από μένα λέει τα πάντα. Δεν ξέρω μετά τι να πρέπει να σχολιάσω κι εγώ. Συμφωνώ και με τη Μαρία, θα τα πω κι εγώ, το φόρεμα είναι όντως νεραϊδένιο. Δεν θα συμφωνήσω με την αλυσίδα στο χέρι, περιττή για μένα, πάντα το ξέρεις. Θεωρώ ότι δεν είναι περιττό, γιατί θα ήταν πολύ γυμνά τα χέρια μου. Και προτίμησα να δώσω έτσι μια μικρή λάμψη για να το ξεχωρίσω. Τα παπούτσια τώρα είναι εντάξει, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο δέσιμο, αν και λίγο πιο χοντρά, αλλά είπες ότι είναι πιο σταθερά. Το τσαντάκι δεν το προτιμώ. Κατά τα άλλα, είσαι νεράιδα όπως ήθελες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζωή. Ήθελα λίγο περισσότερη λάμψη, λίγο περισσότερο το στοιχείο της πολυτέλειας. Αυτό μου έλειπε στο φόρεμά της. Θεόνη μου, είσαι μια πάρα πολύ γλυκιά Νονά, σ' ακουφέτο. Το φορεματάκι σου είναι πάρα πολύ γλυκό και ρομαντικό, όπως είπε η Μαρία. Εμένα μου αρέσει πολύ η τσάντα σου, πάει πάρα πολύ με το φόρεμα, τα χρώματα του ταιριάζει ακριβώς. Το παπουτσάκι, αν σε ενοχλεί μόνο εσένα, αν σου γλιστρήσει, πονάς πίσω με το τακούνι, κατά τα άλλα πάει απόλυτα με το σύνολό σου. Για τα μαλάκια σου είσαι μια γλύκα. Μπράβο, πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχες και οι τέσσερις. Το φόρεμα ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο και της πήγαινε άψογα στη μέση της και στο μήκος. Θα ήθελα λίγο πιο ζωντανά χρώματα, αλλά και αυτά πάλι ήταν υπέροχο πάνω της. Πιστεύω ότι η Εύα θα μου βάλει ένα 9, γιατί της φάνηκα έτσι πολύ ρομαντική και είμαστε κοντά στις ηλικίες και θα της άρεσε και σε αυτήν. Ό,τι και να μου βάλει πάντως, εγώ την αγαπώ. Πρώτη θα κρίνει η Κέλλη που ενθουσιάστηκε με το τσαντάκι, τα μαλλιά και το μακιγιάζ, αλλά είχε επιφυλάξεις για τα πέδιλα. Η Θεόνη έβαλα 6, διότι το φόρεμά της δεν μου πολύ άρεσε, ήταν σαν κουρτίνα. Τα παπούτσια δεν της κολλάκευαν το πόδι, αλλά γενικό σε σύνολο ήταν εντάξει. Δεύτερη θα βαθμολογήσει η Μαρία που συμφώνησε με την επιλογή του φορέματος, αλλά ούτε αυτή δεν τρελάθηκε με τα παπούτσια. Στη Θεόνη έβαλα 8, διότι το σύνολό της ήταν πολύ αρμονικό. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν το χτένισμα.
Τρίτη θα δώσει το βαθμό της η Ζωή, που βρήκε νεραϊδένιο το φόρεμα, είχε επιφυλάξεις για τα πέδιλα και απέρριψε το τσαντάκι. Στη Θεόνη έβαλα 7, γιατί ήταν μια εντυπωσιακή νονά στο σύνολό της. Λεπτομέρειες όμως, όπως τα μαλλιά, το βραχιόλι, το στιλέτο παπούτσια και το ότι δεν ήταν τόσο λαμπερό το φόρεμα, με έκαναν και της έβαλα αυτό το βαθμό. Και τελευταία η Εύα, που χαρακτήρισε γλυκό το φόρεμα, της άρεσαν η τσάντα και τα μαλλιά, αλλά και αυτή εξέφρασε επιφυλάξεις για τα πέδιλα. Στη Θεόνη έβαλα 8, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, μόνο που δεν ήθελα αυτό το παπούτσι που να γλιστράνε τα δάχτυλά της μπροστά και αυτό το κραγιόν που ήταν λίγο άχρωμο. Κατά τα άλλα ήταν μια τέλεια παραμυθένια νονά. Θεωρώ ότι έχω δυνατότητες να γίνω shopping σαν της εβδομάδας, γιατί έχω ντυθεί πολύ κομψά όπως ταιριάζει σε μια νονά και ελπίζω να βγουν νικητρία. 29 βαθμοί για τη Θεόνη που με μέσο όρο 7,25 στα 10 ισοβαθμεί προσωρινά στην τρίτη θέση με τη Ζωή. Έχετε και εσείς αγωνία για την ανάδειξη της Shopping Star? Θα τη μάθουμε σε λίγο μετά τη βαθμολογία της Βίκης Καγιά που τώρα θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Τα υφάσματα τα οποία λειτουργούν πάρα πολύ αρμονικά για μία βάφτιση είναι τα μάτι υφάσματα σε παστέλα αποχρώσεις. Επίσης, κάτι πολύ μοντέρνο, πολύ φρέσκο και πάρα πολύ σικ για μία νονά είναι η Broderie Anglaise. Η βαμβακερή δαντέλα, το γνωστό βελονάκι που λέμε εμείς, είτε σε φόρεμα, μάξι, μίντι, είτε φούστα, είτε ακόμα και ένα πολύ ωραίο τόπ με κοντό μανικάκι. Υποδεχτείτε τη Βίκη Καγιά! Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας, Βίκη! Άξιες οι νονίτσες! Ευχαριστούμε! Πώς σας φάνηκε το θέμα, έχετε γίνει νονές? Εγώ όχι. Εγώ ναι. Πόσες φορές? Έχω γίνει μία φορά. Α, μία μόνο. Στην Πάτρα. Και εγώ μία, αλλά ήμουν πολύ μικρή. Άρα δεν μετράει? Δεν μετράει. Εσύ μικρό μου καμία. Γιατί βρε παιδάκι μου? Δεν έτυχε. Δεν πειράζει, δεν τύχει. Τώρα έχει πάρει και το κολλάει. Ναι. Λοιπόν, Κέλλη, έβαλες ένα λευκό κουστούμι το οποίο είναι πάρα πολύ ανάλαφρο, πάρα πολύ μοντέρνο και φρέσκο και ταιριάζει πολύ στην ηλικία σου εννοείται, αλλά και σε όλες τις γυναίκες. Και μ' αρέσει που πήρες αυτή την μορφή νονάς, πιο μοντέρνα, πιο cool, πιο νέα. Μ' αρέσουν τα χρυσά κοσμήματα και όλα τα χρυσά που έχεις βάλει, τα παπούτσια, τα κολλιά, τα πάντα. Το μαλλί τι σου ήρθε, παιδί μου, να το κάνεις έτσι? Δεν ήξερα, βασικά ήθελα κάτι πιο πλεξούδα γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικες. Μα παιχνιδιάρικες πλεξούδες με το κοστούμι? Ναι. Επίσης ξέρω ότι οι βλεφαρίδες είναι η δουλειά σου, αλλά θες λίγο πιο μικρές. Είχε δίκιο για τα μαλλιά, ήταν αρκετά ογκώδης για την ηλικία μου. Το μακιγιάζ ήθελε λίγο το μάτι πιο ήπιο, συμφωνώ σε όλα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ που μου έκανε αυτή την κριτική, θα την ακολουθήσω. Μανούλα Μαρία. Ωραία η ντουλάπα σου, όλα περιποιημένα και με τον ίδιο τρόπο πήγες και να ψωνίσεις. Περιποιημένα. Μ' άρεσε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι σου. Πάρα πολύ. Είναι υπέροχα καθαρά τα μαλλιά σου, αυτό που λέμε μια καθαρή, απλή αλογουρά. Το λέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω και το βλέπουμε. Τώρα το είδαμε. Οι αφέλειες πολύ ωραίες. Το make-up επίσης καταπληκτικό. Τώρα οι κρίκοι σου πάνε και είναι ωραίοι, αλλά το μπεμπέ θα τους τραβάει. Δεν ήταν πολύ καλή σκέψη. Επίσης μου διάλεξε ένα ρούχο το οποίο είναι υπέρλαμπρο. Μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα στην βάφτιση, θα βάλεις παγέτα. Σου πάει πάρα πολύ, αλλά είναι εκτός ορίων, πώς να σου το πω, δηλαδή είναι λίγο πολύ. Θεωρώ ότι όντως τους κρίκους μπορεί να τους τραβήξει το μωρό και να μου σκίσει το αυτί. Όσο για τα ρούχα, δεν μου άρεσαν πολύ οι υπόλοιπες επιλογές που είχα, γι' αυτό ήταν αυτή η επιλογή μου που ταιριάζει πιο πολύ στα χρώματά μου και στο γούστο μου. Ζωή μου, απαστράπτουσα. Πραγματικά, πολύ σωστό το μακιγιάζ. Έχω την ίδια παρατήρηση να κάνω για τις βλεφαρίδες. Είσαι πολύ όμορφη με τα λευκά. Τα σκολαρικά και επίσης λίγο κρέμονται, θα παίξει το μωράκι, δεν πειράζει όμως, μικρό το κακό. Πολύ ωραία τα παπούτσια σου, γενικά είσαι πολύ λαμπερή και πολύ φρέσκια. Τα σχόλια της Βίκης ήταν εξαιρετικά, με έκαναν χαρούμενη και θα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου τις συμβουλές της. Μικρή μου Εύα! Το κόκκινο κραγιόν σου πάει ονειρεμένα. Βέβαια θα ήθελα για τη βάφτιση να είναι λίγο πιο μαλακό, πιο κοραλί, για να κάνει λίγο πιο νεανικό, γιατί κάνει λίγο βραδινό. Σου πάει αυτό που έχεις διαλέξει, αλλά γιατί τόσο ρομαντικά βρε παιδί μου, είσαι δυναμικό κορίτσι. Ναι. Επίσης τα αξεσουάρ που διάλεξες είναι χειμωνιάτικα. Σουέτ κόκκινο τσαντάκι και σουέτ κόκκινο παπούτσι και κλειστό μπροστά. Η Βίκη προφανώς ξέρει πολλά περισσότερα πράγματα από μένα, οπότε τα δέχομαι και θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερη. Και η Θεόνη μας, με τη σαρονίδα της.
Βρε Θεόνη μου, στη Σαρονίδα δεν πιστεύεις ότι λίγο παρά πάνω τη μένει από ό,τι πρέπει για να πας σε βάφτιση να βαφτίσεις. Ναι, αλλά επειδή είναι κοριτσάκι, είπα να γίνω λίγο σαν νεράιδα. Βρε, να γίνεις νεράιδα, αλλά δεν πετάει τίποτα στον ουρανό. Δεν φεύγει στον αέρα. Είναι σταθερό το ρούχο πάνω σου. Μου τα έκανες όλα πολύ βραδινά. Mm. Ωραίο το τσαντάκι, όλα αρμονικά μια χαρά. Βέβαια, με τα πέδιλα διαφωνώ λιγάκι, τη βγαίνουν πολύ τα δάχτυλά σου μπροστά. Αλλά θέλω να σου πω ότι είσαι πολύ βραδινή. Ωραία. Τα σόλια που μου έκανε η Βίκη είναι δεχτά. Απλά εγώ θεωρώ ότι δεν έκανα βραδινή εμφάνιση. Μου αρέσει το συγκεκριμένο φόρεμα και λόγω των χρωμάτων το είχα θεωρήσει λίγο πιο πρωινό. Αλλά πάντα γίνονται τα λάθη. Είστε έτοιμοι να δούμε αναλυτικά την κατάταξη και τη βαθμολογία? Λοιπόν, στην πέμπτη θέση με βαθμολογία 6,12 στα 10 είναι... Είναι η Θεόνη. Α, ευχαριστώ πολύ. Στη Θεόνη βάζω 5, γιατί δεν κατάφερε να σετάρει ένα μοντέρνο, σύγχρονο και φρέσκο look νέας νονάς. Είναι πάρα πολύ βραδινό, πάρα πολύ στημένο, έχει δαντέλα, ροζ χρυσό, ζωνάκι χρυσό και τα μαλλιά δεν τα πετύχαμε. Όπως και την ένταση στα μάτια. Είναι πολύ βαμμένα τα μάτια σου για το φως της ημέρας. Με το 5 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Θεόνης διαμορφώνεται σε 6,12 στα 10 και έτσι πέφτει στην 5η θέση. Δεν έχω στεναχωρηθεί. Είμαι ευχαριστημένη με τις επιλογές που έκανα και πάνω απ' όλα έζησα μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Στην 4η θέση, με βαθμολογία 6,37 στα 10 είναι... Είναι η Εύα. Στην Εύα μου έβαλα 5, γιατί το σετάρισμα που έχει καταφέρει είναι λίγο ψυχολόγητο. Δεν είναι άσχημη ιδέα το κόκκινο αξεσουάρ, αλλά όχι σε αυτή την υφή και όχι σε αυτή τη μορφή. Τα μαλλιά σου δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα πιασμένα μισά-μισά με μπουκλίτσα, θεωρώ ότι σε μεγαλώνουν, όπως και το μακιγιάζ. Με το 5 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Εύας διαμορφώθηκε σε 6,37 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην 4η θέση. Πήρα 4η θέση που δεν το περίμενα. Μάλλον με φάγανε τα χειμερινά παπούτσια. Στην 3η θέση, με βαθμολογία 6,5 στα 10 είναι... Είναι η Μαρία. Στη Μαρία μου βάζω 6, γιατί έχει παρανοήσει λίγο το θέμα. Όλο το ρούχο έχει διάθεση γάμο βραδινό και πάρα πολύ επίσημο. Με κόκκινο χαλί, με λουλούδια, με δεξίωση μετά. Οπότε είναι λίγο εκτός θέματος για το θέμα της εβδομάδας. Με το 6 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Μαρίας διαμορφώθηκε σε 6,5 στα 10 και έτσι κατέκτησε την 3η θέση. Είμαι ευχαριστημένη με την 3η θέση που έχω, διότι πιστεύω τα κορίτσια μου έδωσαν πολύ καλή βαθμολογία, παρότι το ντύσιμό μου είναι αρκετά βραδινό. Άρα η νικήτρια της Shopping Star είναι η Κέλλη ή η Ζωή. Η Ζωή ή η Κέλλη. Η μικρότερη ή η μεγαλύτερη. Αχ, και εσύ μην το βλέπεις έτσι. Όχι, έτσι. Λοιπόν, η νικήτρια του Shopping Star με βαθμολογία 8,12 στα 10 είναι... Ανοίξω. Ανοίγω. Έχει καρδία. Η Κέλλη. Μπράβο, Κέλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέλλη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στην αγαπημένη σου συμπαίκτρια. Συγχαρητήρια σε όλες. Στη ζωή μας με 7,62 στα 10. Ήσασταν τέλειες όλες, πραγματικά. Κέρδισες 1.000 ευρώ. Ναι. Τι θα κάνεις? Λοιπόν, αρχικά ψώνει. Πρώτο πράγμα, τη γυναίκα. Γιατί όχι, γιατί όχι. Με αυτή την κρίση και αυτή την ταλαιπωρία να πάει να ψωνίσει το κορίτσι. Πραγματικά. Συγχαρητήρια σε όλες. Πραγματικά που στολίσατε το Shopping Star με την προσωπικότητα και τις ωραίες τις επιλογές. Στη γλυκιά μου ζωή βάζω 8, γιατί κατάφερε να σετάρει ένα look πάρα πολύ φρέσκο, πάρα πολύ φινό και πάρα πολύ chic. Βέβαια, διαφωνώ με τον μπομπάρε από πίσω, το ήθελα λίγο πιο μικρό ως όγκο το κοτσιδάκι. Τα σκουλαρικά και είναι όμορφα αλλά κρεμαστά και αυτό εγκυμονεί κινδύνους με ένα μωράκι. Πολύ ωραία τα παπούτσια, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Είμαι στη δεύτερη θέση, αλλά νιώθω υπέροχα. Έκανα μια υπέροχη εβδομάδα, ήμουνα με υπέροχες κοπέλες. Θα ήμουν λίγο καλύτερα στην πρώτη, αλλά όλα κομπλέ. Στην Κέλλη βάζω 8, γιατί κατάφερε να σετάρει ένα look μιας ανάλαφρης και φρέσκιας νέας νονάς. Το κεφάλι λίγο λάθος. Υπερβολικό το μάτι, πάρα πολύ βάθος και βάρος το μάτι και τα μαλλιά με τις πλεξούδες και τις σινιών δεν σου πάνε καθόλου. Δεν πέτυχε λοιπόν το κεφάλι πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε, εύχομαι να μάθεις την επόμενη φορά.
Shopping Star της εβδομάδας η Κέλλη με τελική βαθμολογία 8,12 στα 10. Δεύτερη η Ζωή με τελική βαθμολογία 7,62 στα 10. Τρίτη η Μαρία με 6,5 στα 10. Τέταρτη η Εύα με 6,37 στα 10. Και πέμπτη η Θεόνη με 6,12 στα 10. Είμαι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη. Ήρθα πτυχίο για το Shopping Star. Βγήκα νικήτρια, δεν έχω λόγια. Πετάω τη χαρά μου, πραγματικά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα μαζί μας. Μην ξεχνιέστε, τη Δευτέρα έχουμε πάλι ραντεβού με νέο θέμα και φυσικά νέα Shopping Star. Γεια σας!